σύγχρονο ποδόσφαιρο, η ικανότητα του τερματοφύλακα να παίζει με τα πόδια είναι καθοριστική για την εξέλιξή του. Όλοι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να μπορεί να μεταβιβάζει την μπάλα τόσο κοντά όσο και μακριά. Αμελούμε όμως την υποδοχή της μπάλας και κυριότερα την υποδοχή με κατεύθυνση. Πολλές φορές μια καλή μεταβίβαση εξαρτάται από την πολύ καλή υποδοχή. Αυτό θα δουλέψουμε στην άσκηση που ακολουθεί. Ένας τερματοφύλακας είναι εδώ με μπάλα και ένας σε αναμονή. Ακριβώς μέσα στο τετράγωνο. Όπως ακούσατε και πριν, θα δουλέψουμε υποδοχές με κατεύθυνση. Είμαστε στην εστία. Επί ένα λεπτό, περίπου, θα μας κάνει πίσω πάσες. Όπως γίνεται στο παιχνίδι. Δηλαδή, πρέπει να σε πίσω και δεν ωραία. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πολύ πιθανό να έχουμε μια πίεση από τον αντίπαλο, άρα θα πρέπει να πάρουμε την μπάλα με κατεύθυνση μακριά. Αν ο αντίπαλος έρχεται από εδώ, πού θα πάμε? Αριστερά. Αν έρχεται ο αντίπαλος από εκεί, η πίσω πάσα σημαίνει ότι υπάρχει πίεση. Άρα η πίσω πάσα πρέπει να είναι κατεύθυνση για να μπορούμε να μεταβάσουμε την μπάλα. Με χρόνο, παίξαμε λίγο πίσω την μπάλα. Ζητάω, θέλω μία επαφή, παίζω, γυρίζω. Μία, δύο. Άρα, εγώ δουλεύω υποδοχή με κατεύθυνση. Εσύ τι δουλεύεις? Υποδοχή με πάσα. Άρα και οι δύο δουλεύουμε. Δουλεύω την μπάλα να είναι πάντα μπροστά μου, μην είναι κάτω το σώμα για να μπορώ να παίξω. Και εδώ δουλεύεις με κατεύθυνση βάσει της εστίας και της τεχνικοτακτικής αντίληψης του χώρου. Εκεί. Εσύ μετά έρχεσαι εδώ, εσύ πας εκεί, εσύ ξεκουράζεις. Κατανοητό. Θα σας πω εγώ, ξεκινάμε και θα σας πω σταματάμε. Έτοιμοι, πάμε! Επικοινωνία, οπτική επικοινωνία και οι δύο. Ζητά μπαλά. Και συνεχόμενα, μέσα στο κέντρο μην πηγαίνεις πίσω. Μπράβο, πάρε άλλη μια επαφή. Θέλουμε πλάγια την μπάλα, όχι πίσω. Πάμε, συνεχίζουμε. Stop, αλλαγή. Μικρές αποστάσεις, μικρή ταχύτητα. Θέλουμε 30 δευτερόλεπτα, πλήρη συγκέντρωση, στο κέντρο. Δεν θέλω να το λες, να το δείχνεις κιόλας, ε. Χέρι. Λίγο σε ετοιμότητα, ετοιμότητα, ετοιμότητα. Έτοιμη, έτοιμη, έτοιμη. Πάμε. Οι υποδοχές εδώ πέρα θα είναι εδώ. Ή εδώ. Η μπάλα θα είναι κάτω από το σώμα μας ή λίγο πιο μπροστά η υποδοχή. Έλα όλο πίσω μέσα. Γιατί μπροστά και όχι κάτω από το. Άρα κάνουμε μία πάσα. Εδώ. Μπορώ να βλέπω και εκεί, να βλέπω και την μπάλα. Για πες πάλι. Εδώ τώρα βλέπω. Γι' αυτό. Και όταν παίρνουμε την μπάλα πλάγια, πάντα πρέπει να έχουμε πάντα μπάλα και χώρο. Έτοιμοι. Πάμε. Επικοινωνία. Οπτική. Δίνουμε χέρια και οι δύο. Σε ετοιμότητα, 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 ετοιμότητα. Αυτό θέλει, θέλει συγκέντρωση. Τα απλά πράγματα είναι τα δύσκολα, ε. Η επανάληψη πρέπει να είναι εκεί με ακρίβεια. Stop. Αρχικές θέσεις, άλλη μία παραλλαγή. Πολύ πιθανόν να μας παίξει ο παίχτης πίσω την μπάλα κάθετα. Αν όμως η πίεση είναι κοντά θα μας παίξει κάθετα, θα μας παίξει έξω. Άρα τι θα κάνεις εσύ άμα παίξω την μπάλα εκεί. Παίζω εκεί, τι κάνεις. Μία επιλογή είναι αυτή. Τώρα θέλουμε υποδοχή με κατεύθυνση δουλεύουμε όμως, ε. Για πάμε εκεί, θέλω υποδοχή με κατεύθυνση. Εκεί είναι η πίεση όμως, ε. Θέλω. Μπράβο. Θέλω πάντα. Όχι, και πολύ καλό. Επιλογές υπάρχουν άπειρες. Το θέλω να θέλω να δουλέψουμε. Άρα, εγώ ζητάω, εδώ ζητάω στο πόδι, εδώ που ζητάω, στο χώρο. Άρα, ζητάω στο χώρο, βγαίνω παράλληλα, παίρνω μία μέσα, παίζω. Υποδοχή. Όχι τόσο έξω, γιατί κοιτάτε την απόσταση. Μία υποδοχή, παίζω, αποφασίζω. Μπορώ να πάω δύο φορές δεξιά, δύο φορές αριστερά, αποφασίζετε. Έτοιμοι. Εδώ πέρα πάντα
υποδοχή μπροστά και μεταβίβαση μέσα. Υποδοχή δεν βλέπω. Εκεί. Υποδοχή. Πάντα. Δουλεύουμε δύο πράγματα. Την υποδοχή δουλεύουμε και μετά την πάσα. Πολύ σωστό. Στοπ αλλαγή. Θα συμβεί να μας φύγει μπάλα. Είναι φυσιολογικό. Τι λύση βρίσκουμε. Μπράβο Γιάννη. Πάμε. Πάρε και άλλη μία. Πολύ σωστά. Μπράβο. Τάπο πάμε. Έλα πιο μπροστά λίγο. Είσαι σωστός. Κοντινές αποστάσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Μετράω χρόνο. Πάμε. Μην βιαζόμαστε. Η μπάλα είναι αργή. Επικοινωνία με τα χέρια. Πού θες μπάλα. Στοπ. Ελάτε λίγο και τρεις εδώ. Τι ήταν το πιο δύσκολο στη διαδικασία αυτή. Η απόφαση. Η επαφή. Υπήρχε μεγάλη ταχύτητα στην μπάλα. Μικρή ταχύτητα. Η απόσταση ήταν μεγάλη μικρή. Οι πρώτες επαναλήψεις που κάνατε ήταν σωστές. Οι πρώτες φορές, οι πρώτες δύο ενέργειες που κάνατε ήταν σωστές. Οι επόμενες ήταν σωστές. Κάθε λεπτό που πέναγε, κάθε δευτερόλεπτο που πέναγε ήταν πιο δύσκολο. Να κάνουμε το ίδιο πράγμα όμως. Άρα πρέπει να κάνουμε τα απλά πράγματα σε διάρκεια. Το παιχνίδι δεν είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, είναι 90 λεπτά. Εμείς πρέπει σε 90 λεπτά να μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα με την ίδια ποιότητα και την ίδια ακρίβεια. Εντάξει, διάλειμμα.